Λοιπόν, παιδιά, θέλω να μου υποσχεθείτε κάτι και θέλω αυτή την υπόσχεση να την κρατήσετε. Εφόσον κάνετε μαλακία, δεν θα ξανακάνετε ποτέ κάτι παρόμοιο. Ειδικά από τη στιγμή που θα βγείτε δημόσια και θα το πείτε. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό? Τέλεια. Γιατί συμφωνεί και ο φίλος μας από κάτω. Το βίντεο αυτό έχει να κάνει με το υλικό που ανεβάζει στο YouTube. Όπως έχετε προσέξει, είναι όλα ερωτήσεις γύρω από το σεξ στον κόσμο έξω. Κάποια μάλιστα κρατάνε πολύ αειδιαστικά και χυδαία, θα έλεγα. Και αυτά προφανώς τα έκανα για τις προβολές, γιατί είναι πολύ εύκολο να πάρεις προβολές αν βάλεις στο τίτλο σου κάτι σεξουαλικό, είτε για πίπες, είτε δεν ξέρω και εγώ τι. Αυτό όμως που με απασχολεί με αυτά τα βίντεο είναι τα αποτελέσματα στο κοινό. Αν τα βίντεό μου επηρέασαν εμένα, που ξέρω τι γίνεται, γιατί εγώ τα κάνω, ξέρω τι γίνεται πίσω από το μοντάζ, ξέρω τι έχω κόψει, τι υπάρχει και τι έχει φύγει από το βίντεο με λίγα λόγια. Σκεφτείτε πώς θα επηρεάσει αυτό ένα 14χρονο αγόρι το οποίο τα βλέπει από το ίντερνετ και απλά του φαίνεται ότι αυτό είναι η πραγματικότητα και ότι έτσι είναι όλος ο κόσμος όπως ακριβώς απεικονίζεται στο δικό μου βίντεο. Θέλω να αρχίσω να ανεβάζω πιο πολύ υλικό το οποίο ικανοποιεί εμένα και αρέσει πρώτα σε μένα και μετά στους υπόλοιπους. Ανεξάρτητα από το αν θα πάρει αυτό προβολές, ανεξάρτητα από το αν θα σας αρέσει, αν θα κάνετε like, αν θα μπει τάσεις. Η αλήθεια είναι πως με ενδιαφέρει ακόμα, αλλά θα προσπαθήσω να το σταματήσω. Θα προσπαθήσω δηλαδή να ανεβάζω κάτι για το οποίο νιώθω χαρούμενος ως αποτέλεσμα, να μην το κάνω ως αγκαρία. Από εδώ και πέρα λοιπόν, τέλος τα νούμερα, όπως το λέει και ο τίτλος. Θα συνεχίσω να κάνω τις ερωτήσεις στον δρόμο κανονικά, απλά δεν θα είναι τόσο χυδαίο το υλικό. Ή άλλα διάφορα θέματα τα οποία όντως είναι ενδιαφέρον. Απλά δεν είναι γύρω από το σεξ. Προφανώς και ο τρόπος που λειτουργούσε ο φίλος μας στο κανάλι τον αναστάτωσε. Αυτά λοιπόν εδώ casual είναι τα βίντεο που ανέβαζε πριν κάνει αυτό το βίντεο εξομολόγησης στο κοινό του. Πάμε να δούμε τι έχει ανεβάσει μετά. Βρήκαμε πολεμικό αεροπλάνο στον βυθό. Vlog. Έχεις ερωτευτεί ποτέ? Vlog. Ωραία μέχρι εκεί. Κόμπλε, ηρέμηση. Ας δούμε αμέσως μετά τι ανέβαζε τον τελευταίο ένα μήνα. Πάμε πάλι στο σεξ το οποίο είπε ότι τον είχε εξαντλήσει πριν από λίγο στο βίντεο που είδατε. Το μεγαλύτερο ψέμα που έχει πει και σε ποιον. Είσαι ο πρώτος μου στο thumbnail. Το thumbnail είναι key point στην περίπτωση του τύπου από εδώ. Το προτελευταίο του βίντεο είναι το χειρότερο για μένα που λέει το πιο ακραίο πράγμα που έχει κάνει σε πάρτι και το thumbnail γράφει gay trio. Και μάλιστα το τρίο το έχει και με κόκκινα γράμματα για να ξεχωρίσει φυσικά να το πατήσει άλλο να πει στο μπούτσι έχει κάνει gay trio. Και πιο δίπλα που λέει ότι έχει κάνει striptease μια γκόμενα και έχει 173.000 views. Αλλά το τελευταίο που είχε ανεβάσει και με τον Κοψιάλη που προφανώς το πλάσαρε και ο Κοψιάλη στο Instagram και το είδαν περισσότεροι γιατί είναι τρίτο συστάσεις αυτό το βίντεο. Η πιο ακραία φωτογραφία σου στο Instagram και είχε ανεβάσει απλά μία φωτογραφία γκόμενας και λέει γυμνή με κόκκινα γράμματα για να φαίνεται. Πόσο σκουπίδι να αντέξουν οι τάσεις. Αλλά εντάξει, ας μην μείνουμε μόνο στον τύπο, ας δούμε λίγο και αυτό το βίντεο. Το πιο ακραίο post που έχεις ανεβάσει σε social media. Social media. Έχεις πλεξάρει κοιλιακό? Όχι. Όχι. Κυλίτσα. Μα έπαιζε να το έκανα. Κοίτα, όταν λέμε ακραίο, κυλίτσα, εννοούμε ότι άμα το προφίλ σου είναι γεμάτο με selfie, να βγάλεις μία στον καθρέφτη λίγο πιο σεξουάλα. Όχι, ρε, εντάξει. Δεν το έχεις παίξει καθόλου κόμενο. Όχι, δεν το έχω παίξει. Έλα τώρα. Εντάξει. Μάτι δεν έχεις ανεβάσει, επειδή έχεις πράσινο βλέπω. Εγώ είμαι πολύ normal, δεν έχω ανεβάσει κανένα ακραίο. Δεν μπορεί να μιλήσει. Ρε, παιδί μου, α πούμε από τις φωτογραφίες. Από τις φωτογραφίες που έχεις στο προφίλ σου. Μία που να ξεχωρίζει να είναι διαφορετική από το. Να σπάει το κανόνα, ρε, παιδί μου, κατάλαβες. Δεν είναι. Να δούμε το προφίλ. Να δούμε το προφίλ της κοπέλας. Κυριολεκτικά εδώ πέρα, ας πούμε, απλά κάθεται και πιέζει την τύψα και τον τύπο να δείξουν προκλητικές φωτογραφίες τους. Δημόσια. Σε ένα βίντεο θα το δουν μερικές χιλιάδες άτομα. Και ίσως φτάσει και δεν ξέρω πόσα views. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Και πιο κάτω θα σου το δείξω μετά αυτό το κλιπάκι. Έχουν εκθέσει δημόσια μια γυναίκα προχωρημένης ηλικίας η οποία είναι φανερό ότι έχει κάποιο πρόβλημα και είναι υπό την επίρρεια ουσιών. Και αν δεν είναι υπό την επίρρεια ουσιών, εκείνη τη στιγμή για μένα είναι εν γέννη χρήστης ουσιών. Και την εκθέτουν δημόσια στο ίντερνετ. Άτομα που έχουν γενική προβολή, γενική αποδοχή από τον κόσμο. Γυμνή φώτο. Έχεις ανεβάσει γυμνή φώτο. Ναι. Αλλά δεν μη φαίνονται, ξέρετε, στήμαχα σημεία. Ένα, θα τα καλύπτω, ξέρεις. Μπορείς να μας τη δείξεις? Ναι, μπορώ. Ωραία, για πάμε. Όχι, θέλουμε να το βάλουμε στο μοντάζ γι' αυτό. Το βάλετε. Μπορούμε να θολώσουμε το όνομά σου, αν θέλεις. Όχι, ναι, φοράω. Α, γι' αυτό είναι τόσο πράσινα τα μάτια. Μας χορόιδεψε. Τέτοια σύνορα. Χορόιδεψε μια κούκλα. Περίμενε να τις βρω, Τα φλεξάρεις σχήμα όλα, Έμπαινα σε γκυλ. Γιατί έχουν κρύψω τίποτα. Αυτό να πεις. Δεν θα πω άλλα πράγματα. Αν θέλετε να πάρετε γεύση γαζομάρας, απλά πηγαίνετε δείτε τη βλακεία που έχει ανέβει και είναι τρίτο αυτή τη στιγμή. Συστάσεις προφανώς, επειδή θα ανέβει σε λίγες μέρες το βίντεο θα είναι πιο κάτω. Εγώ θεωρώ μάλλον
ότι δεν υπάρχει ήθος σε τέτοια άτομα, ειδικά από τη στιγμή που ο τύπος λέει δεν θα ξανακάνω βίντεο που να έχουν σεξουαλικό περιεχόμενο γιατί υποβαθμίζουν το κανάλι μου και εμένα, και μετά κάνει το ίδιο πράγμα χειρότερα, γιατί το έχει κάνει χειρότερα από την περίοδο που ανέβασε εκείνο το βίντεο, δηλαδή τον τελευταίο ένα μήνα που το κάνει. Θεωρώ απαράδεκτο και τον Κοψιάλη που από τη μία και καλά ανεβάζει story ότι ζητάνε αίμα, και το καλοκαίρι που είχαν γίνει φωτιές ανέβαζε story για όποιον ζητούσε βοήθεια να πάει και εκεί, αλλά τώρα εξευτιλίζει δημόσια μαζί με το φίλο του τον Εφρέντη μια γυναίκα που έχει πρόβλημα. Αυτό βασικά το θεωρώ διπροσωπία. Πραγματικά δεν έχω να πω κάτι άλλο. Συνεχίζουμε τις ζωούλες μας και εγώ και εσείς και αυτοί οι τύποι και οι τύποι που είναι στο βίντεο. Απλά ρε παιδιά, να έχουμε λίγο ήθος, έτσι. Αυτό. Αν σας άρεσε το βίντεο, προφανώς κάντε like, subscribe και μαλακίες. Ακολουθήστε μας στο Instagram για να με δείτε και εμένα να ανεβάζω προκλητικές φωτογραφίες και να κάνω gay striptease. Και φυσικά στο Facebook, όπου εγώ δεν μπαίνω ποτέ στο Facebook, αλλά υπάρχει, οπότε κάντε και ένα like. Εντάξει. Μπείτε. Κάντε και εκεί. Στο Facebook page. Υπάρχουν όλα από κάτω. Στην περιγραφή. Δεν ξέρω, έχω κάνει τόσα λάθη σήμερα. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως διότι είμαι αργά. Είμαι μετά από 7 ώρες σχολή. Και είμαι λίγο κουρασμένος. Αρκετά βασικά. Και τώρα θα πάω να πέσω για ύπνο. Και να κάνω edit αύριο το βίντεο να ανέβει Τετάρτη. Ελπίζω να ανέβει Τετάρτη δηλαδή.